Γεια χαρά σε όλους φίλους, είμαι ο Γιώργος από το seomarketer.gr Καλή χρονιά και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας τον υπολογιστή σε απευθεία σύνδεση ουσιαστικά ό,τι κάνουμε στο κινητό μας να το βλέπουμε ταυτόχρονα και στην οθόνη του υπολογιστή Θα χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα AirDroid για να το δοκιμάσουμε και να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το οποίο πρέπει να το κατεβάσετε και στο κινητό σε Android συσκευή από το Play Store αλλά και στα Windows. Έχω μπει στο site airdroid.com και πάω να επιλέξω την έκδοση Windows για να κατεβάσουμε την εφαρμογή μας και μόλις κατέβει θα είμαστε έτοιμοι ταυτόχρονα την κατεβάζετε και στο κινητό σας όπως προανέφερα μέσα από το Play Store για να ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το τηλέφωνο μας. Φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχετε μια, ένα καλώδιο USB το οποίο θα συνδέσετε το τηλέφωνο σας και θα συνδέσετε και επίση τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο λέμε τον υπολογιστή, είτε laptop είτε είναι desktop, το, είδη, το είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να το καταστήσουμε, πατάμε εκτέλεση, επιλογή αγγλικά, unpacking data, έλα πάμε λίγο, πάμε, Ωραία, next, agree, destination folder, install, έλα, το έχουμε, finish. Ανοίγει σιγά σιγά το android, το airdroid. Λοιπόν, και εδώ θα βάλουμε τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα τα χρησιμοποιήσετε και στο κινητό σας και στην εφαρμογή εδώ. Πάτατε εδώ sign up και κάνετε την εγγραφή σας. Να τονίσω εδώ ότι θα σα έρθει και ένα email verification από το οποίο θα το, πρέπει να το ενεργοποιήσετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε τη διαδικασία. Πατήστε να επιτρέπετε η πρόσβαση από το firewall, περιμένουμε να συνδεθεί. Εγώ το έχω ήδη εγκαταστήσει στο κινητό, το επαναλαμβάνω αυτό. Θα πρέπει να το έχετε εγκαταστήσει στο κινητό και να έχετε ήδη συνδεδεμένο το καλώδιο στον υπολογιστή σα από το κινητό σα. Μα καλωσορίζει. Λοιπόν, και αριστερά έχουμε κάποιε επιλογέ όπω βλέπετε call history, contact, τα λοιπά, σας εμφανίζει κανονικά ό,τι έχετε αναλυτικά για το κινητό σας και έρχεστε εδώ my devices μπορείτε να ανεβάσετε απευθεία από εδώ φωτογραφίες και βίντεο, ό,τι άλλο φάκελο θέλετε, να κάνετε backup το κινητό σας και πολλές ακόμη επιλογές έρχομαστε λοιπόν εδώ στο στην επιλογή air mirror και θα πατήσουμε View and Record Phone Screen Without Root View Only Mode. Θα σας ανοίξει κατευθείαν το κινητό να πατήσετε έναρξη τώρα και μόλις πατήσετε έναρξη, βουαλά! Βλέπετε ότι κάνω στο κινητό το βλέπουμε απευθείας και εμείς. Ε, βλέπετε, έχετε όλες τις επιλογές εδώ ακόμα και άμα πάτε να ανοίξετε βίντεο και να κάνετε record θα ξεκινήσει το κινητό σας να κάνει record άμα ανοίξω παράδειγμα τη φωτογραφία λειτουργεί η φωτογραφία μια πάρα πολύ ωραία και εύχριστη εφαρμογή άμα επιστρέψουμε πίσω το κλείνουμε και έχουμε άλλες τρεις επιλογές εδώ access phone camera from desktop δηλαδή να ανοίξετε την κάμερά σας κατευθείαν από τον υπολογιστή για να τη χρησιμοποιήσετε και βουαλά Έχουμε συνδέσει το τηλέφωνο μας και βλέπουμε ό,τι βλέπουμε στο κινητό, το βλέπουμε και στο προγραμματάκι μας, το Air Η επόμενη επιλογή που έχουμε είναι το Use Computer Keyboard to Type on Your Phone. Δηλαδή να γράφετε κατευθείαν στο, από τον υπολογιστή στο κινητό σας και Control Your Phone for Computer Remotely. Να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το κινητό από τον υπολογιστή απευθεία remotely. Ακολουθείτε κάποιε διαδικασίε εδώ. Δεν θα σα χρειαστεί αυτό καθώ το έχετε ήδη έτοιμο και από την επιλογή την πρώτη που είδαμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα. Αυτό είναι ο τρόπο. Αρκετά απλό. Το κινητό μα εδώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για του επόμενου οδηγού.